στουντιακή συζήτηση με έναν εξαίρετο καλεσμένο και με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 40 χρόνια λειτουργίας του ΙΤΕ λοιπόν, και αξίζει να σταθούμε στον σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής. Φιλοξενούμε λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την σας πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που βασικό στόχο έχουν την εξωστρέφεια του Ινστιτούτου και να γνωρίσει το κοινό, πολίτες κάθε ηλικίας, λεπτομέρειες κυρίως με θέματα που αφορούν την αστροφυσική και το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Πάμε λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά την προηγούμενη Κυριακή, 4 Ιουνίου, είχαμε την πρώτη ανοιχτή βραδιά για το κοινό, ναι, για το 2023. Έχουμε άλλες 4 βραδιές, η επόμενη θα είναι 3 Ιουλίου, ναι, και θα έχουμε και 3 βραδιές μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, όταν λέμε ανοιχτή βραδιά, δηλαδή ανηφορίζουμε στο αστεροσκοπείο. Ανηφορίζουμε, παίρνουμε τον δύσκολο δρόμο. Ανοιχτές οι πύλες. Και πολύ τι σωστά αντιμετωπίζουμε, ερχόμαστε σε επαφή με τι? Ουσιαστικά ο κόσμος θα μπορεί να δει μια ομιλία που θα γίνει από κάποιο μέλος του Ινστιτούτου την κάθε βραδιά. Θα μπορεί να παρατηρήσει από το μεγάλο τηλεσκόπιο που έχει διάμετρο 1,3 μέτρα. Και ανάλογα με τις συνθήκες, αν δεν υπάρχει πάρα πολύ δυνατός αέρας κτλ., μπορούμε να στήσουμε και φορητά τηλεσκόπια. Μάλιστα από φέτος έχουμε και ένα ηλιακό τηλεσκόπιο που το χρησιμοποιούμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη ανοιχτή βραδιά μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Ουσιαστικά. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών ή... Σε όλους. Σε όλους. Σε όλους. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση στα 1750 μέτρα. Θέλει προσοχή. Αν και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ένα project γενικότερο αναβάθμισης των υποδομών. Σωστά. Θέλω να καταλήξουμε εκεί, να μην αναφερθούμε ακόμα, να μας δώσετε λίγο κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες αναφορικά με το ωράριο. Δηλαδή, νομίζω 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα τυπικά λέμε ότι ανοίγουμε τους χώρους, μέχρι ουσιαστικά 11 με 12 η ώρα το βράδυ. Όσοι αντέξουν, χρειάζεται αρκετή υπομονή προφανώς. Ναι. Η χώρα είναι περιορισμένη, να πούμε. Είναι περιορισμένη γιατί είναι καθαρά ερευνητική υποδομή. Ναι. Αλλά με αρκετή υπομονή και ζεστά ρούχα, είναι η αλήθεια, ναι, μπορεί κάποιος πραγματικά να απολαύσει και την ορεινή Κρήτη και τον ουρανό. Είναι πολυτέλεια για την έρευνα, για την ερευνητική κοινότητα της Κρήτης και για το ΙΤΕ, το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η αλήθεια είναι. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε και στην ανταπόκριση των πολιτών σε αυτές τις δράσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, κύριε Ευαγγελόπουλε? Θα σας πω πρόσφατα τι είδα, τώρα την προηγούμενη Κυριακή. Επειδή καταλαβαίνετε είναι μια περίοδος εξετάσεων, οπότε μαθητές γυμνασίου και λυκείου είναι λίγο δύσκολο να έχουν έρθει πάνω. Ήρθαν κάποια παιδιά δημοτικού. Στο δημοτικό τους είχα κάνει μια επίσκεψη με το ηλιακό τηλεσκόπιο που το έχουμε τώρα και στο Σκίνακα. Λόγω καιρού δεν είχαμε καταφέρει να παρατηρήσουμε, αλλά ήρθαμε τις οικογένειές τους πάνω και παρατηρήσαμε τον ήλιο. Ήταν έτσι πολύ συγκινητικό. Εγώ, τα παιδιά πραγματικά... δηλαδή μετέφεραν, τα μικρά παιδιά κιόλας, μετέφεραν αυτό το μήνυμα στις οικογένειές τους και ήρθαν πάνω στο Σκίνακα. Ξέρετε, θέλω να μιλήσω λίγο απλά και λαϊκά και να σας πω το εξής, ότι έχετε πιάσει το νόημα. Και ποιο είναι το νόημα, χαμογελάτε. Το νόημα είναι, πιστεύω, κανένα ερευνητικό αποτέλεσμα δεν θα έχει έτσι μια ιδιαίτερη οντότητα εντός πολλών εισαγωγικών αν δεν γίνει κατανοητό στην κοινωνία. Ναι, προλάβατε, ήθελα να το πω πιο μετά. Ότι η επιστήμη αποκομμένη από την κοινωνία δεν έχει νόημα, να το πω έτσι. Είναι για την κοινωνία. Και δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο και μια νέα γενιά ενδυνάμει επιστημόνων, αστροφυσικών και ανθρώπων που από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από το γυμνάσιο, το λύκειο, έρχονται σε επαφή με βασικά χωρία της αστροφυσικής, λύνουν απορίες και μπαίνει αυτό το μικρόβιο μέσα τους για να το ψάξουν περισσότερο. Ακριβώς. Αυτή είναι η... Και μένει προσωπικά δηλαδή η εργασία μου, πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο να πιάσουμε όλο τον κόσμο. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Από αυτό την επαφή με μικρά παιδιά και μαθητές λυκείου, ταλεντάκια έχουν προκύψει.
Ναι, ναι, εντάξει. Δίνεται και κάποια βραβεία, υπάρχουν και κάποιοι διαγωνισμοί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, φέτος είχαμε το τρίτο σχολείο αστροφυσικής, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου, από όλες τις περιοχές της Κρήτης. Και οι μαθητές αυτοί ουσιαστικά συμμετείχαν σε διαλέξεις που είχαν διαφορετικά κομμάτια, είχαν θέμα διαφορετικά κομμάτια της αστροφυσικής. Και η ανταπόκριση ήταν αρκετά μεγάλη, το ενδιαφέρον μεγάλο και θα το συνεχίσουμε. Ξέρετε, γιατί ακούει κάποιος αστροφυσική, αστροφυσικός και κάπως έτσι μαζεύεται, απομακρύνεται σε μια είναι πρώτη. Κάτι πολύ απομακρυσμένο. Είναι κάτι πολύ, ναι, μακριά από αυτόν. Τι ισχύει τελικά? Αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως και με το πώς είναι διαμορφωμένες οι πόλεις στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή, λόγω φωτορύπανσης δεν βλέπεις πολύ καθαρό ουρανό πολύ συχνά. Δηλαδή, αν πάμε πίσω χρονικά στην ιστορία του ανθρώπου, δεν υπήρχε φωτορύπανση καθόλου, οπότε κάθε πολίτης, οπουδήποτε κι αν... Φωτορύπανση. Και ναι, για να καταλάβω ο κόσμος τι εννοείται. Ουσιαστικά είναι η υπερβολική χρήση του φωτός, ναι, που κάνει ο άνθρωπος προς τον ουρανό, που δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, δεν θα μας φωτίσει παραπάνω το δρόμο αν, που πηγαίνουμε τα αυτοκίνητά μας, αν φωτίζουμε περισσότερο τον ουρανό. Αυτό επηρεάζει προφανώς και την αστρονομία, επηρεάζει και το βιολογικό ρολόι των οργανισμών. Σωστά. Εντάξει. Οπότε χάνει και στην ουσία την επαφή του άνθρωπος με τον ουρανό. Δηλαδή μέσα σε μια μεγάλη πόλη σαν το Ηράκλειο βλέπεις μερικές δεκάδες ουράνια αντικείμενα. Σε εντελώς σκοτεινό ουρανό μπορείς να δεις μέχρι 2.500 αντικείμενα με γυμνό μάτι. Οπότε η διαφορά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη. Τι είναι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο εκείνους που ανεβαίνουν στο Σκίνακα και παρατηρούν από τα τηλεσκόπια? Εντυπωσιάζει το γεγονός, θεωρώ, ότι μπορούν live εκείνη τη στιγμή μέσα από ένα τηλεσκόπιο να δουν κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούν να δουν με το γυμνό τους μάτι. Και εξηγείτε εσείς τι βλέπουν, βέβαια. Ακριβώς. Αρκετές φορές με το μεγάλο τηλεσκόπιο στοχεύουμε κάποιο σμήνος αστεριών. Μάλιστα. Που δεν μπορεί να το δει κάποιος με γυμνό μάτι. Οπότε λοιπόν, είναι κάτι... Έχουμε τρία λεπτά ακόμα και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό το project των υποδομών και με αυτό να κλείσουμε. Τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, πού βρισκόμαστε? Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει δραματικά ο χώρος πάνω στο Σκίνακα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη δημιουργία του αστεροσχολείου και με τη βοήθεια του Δήμου Αγιανογείων που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι τρομερά σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία του αστεροσκοπείου. Θα έχουμε δηλαδή έναν χώρο ανάμεσα στους δύο μεγάλους θόλους του αστεροσκοπείου και των ξενών που μένουν οι ερευνητές το βράδυ, θα έχουμε ένα χώρο που θα μπορεί να φιλοξενήσει αρκετούς πολίτες για σεμινάρια, για διαλέξεις κτλ. Οπότε θα είναι πολύ πιο φιλικός πλέον ο χώρος για τον οποιοδήποτε επισκέπτη. Εγώ γνωρίζω ότι είναι μια προσπάθεια και ένα σχεδιασμός που εκπονήθηκε μέσα από μια αγαστή συνεργασία και του Δήμου Ανογείων και του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Περιφέρειας βέβαια. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι ένα δύσβατο σημείο. Ναι. Κατά τα τελευταία χιλιόμετρα είναι λίγο. Αλλά τα καταφέρατε τελικά. Με άοκνες προσπάθειες και της ΝΥΝ Διεύθυνσης και τα λοιπά και του Δήμου Ανογείων, πραγματικά το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό. Σημείο αναφορά στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Νομίζω ότι η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα της αστροφυσικής γνωρίζει για την προσπάθειά σας και τα αποτελέσματα των ερευνών σας. Και αυτό νομίζω το μεγαλύτερο παράσημο, μαζί με αυτό το παράσημο που σας δίνει η ίδια η κοινωνία. Είναι ουσιαστικά το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, καθαρά σαν αστεροσκοπείο, το πιο παραγωγικό αστεροσκοπείο της χώρας, από πλευράς ερευνητικής εργασίας. Μάλιστα. Επόμενη ανοιχτή βραδιά, για να κλείσουμε με αυτό, πότε είναι? 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου, οπότε έχουμε ακόμα μετεκλογικά. Ναι. Να φύγουν και εκλογές, να ερεμήσουμε και πάμε να δούμε σωστό, τα αστέρια. Πολύ σωστά. Πολύ λοιπόν, και τον Αύγουστο άλλες 3 βραδιές. Η μία θα είναι και στον τόπο του Βοσκού, που είναι ένα πολύ ωραίο θεματικό πάρκο που αναδεικνύει την κτηνοτροφία και την αγροτική ζωή των Ανογείων, οπότε παντρεύουμε αστρονομία και γη. Μάλιστα. Ουρανό και γη. Πήγα να πω ότι μετεκλογικά άλλοι θα το δουν ρομαντικά αυτή την ανάβαση και άλλοι θα πιάσουν το στομάχι τους και θα πούνε εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε θερμά, καλά. Να είστε καλά.